Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, να δούμε σε τίτλους τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας. Ακόμα και πάνω από 6 δόσεις για τον ένφια εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Πρωτογενές πλεώνασμα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο επτάμηνο του έτους. Βίντεο ντοκουμέντο από τη Μύκονο, σωρία παρανομιών και πριν από ένα χρόνο στην επιχείρηση στο Καλό Λιβάδι όπως σκοτώθηκε ο 10χρονος. Παγκόσμιο το ενδιαφέρον για το εύρημα της Αμφίπολης. Άρχισαν να φτάνουν τουρίστες στην περιοχή για καταπληκτικό τάφο, μιλούν οι αρχαιολόγοι. Απαγχωνίστηκε με τη ζώνη του ο Ρόμπιν Ουίλιαμς, ανακοίνωσαν οι αρχές. Είχε προσπαθήσει νωρίτερα να βάλει τέλος στη ζωή του κόβοντας τις φλέβες του. Το Χόλιγουντ έχασε το βλέμμα του, έφυγε σε ηλικία 89 ετών η σαγηνευτική ντίβα του κινηματογράφου Λορίν Μπακόλ. Παγκόσμιος θαυμασμός, κυρίες και κύριοι, για το μυστήριο της αρχαίας Αμφίπολης, αλλά και προσμονή για τη στιγμή που οι αρχαιολόγοι θα μπορούν με ασφάλεια να πούν για το ποια ανακάλυψη έχουμε μπροστά μας. Υπάρχουν πλέον βάσιμες ενδείξεις πως οι αρχαιολογικές έρευνες έχουν φέρει στο φως μια πολύ σημαντική ανακάλυψη. Τα μεγαλύτερα μέσα του πλανήτη αφιερώνουν τώρα εκτενή ρεπορτάζ και αυτό που εξητάρει τη φαντασία όλων είναι το γεγονός ότι ο τάφος είναι της περίοδου του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μπορεί να συνδέεται με μέλος της οικογένειας του Μεγάλου Στρατιλάτη. Θα συνδεθούμε με την περιοχή και την Ελένη Ιατρού. Θα μιλήσουμε και ειδικούς για το τι μπορεί να κρύβει αυτό το εύρημα. Καλό σου βράδυ, Ελένη. Αλλά πρώτα να παρακολουθήσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ της Λουίζας Κροντήρη. 24 ώρες μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον Τίμβο Καστά στην αρχαία Αμφίπολη, στο σημείο έχουν αρχίσει να σειραίουν δεκάδες επισκέπτες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Όπως μπορείτε να δείτε, έρχονται έξω από την περίφραξη για να δούνε ό,τι μπορούν από την αρχαιολογική σκαπάνη. Ήρθαμε να δούμε. Περιμένουμε. Χαιρόμαστε. Είμαστε από Γερμανία για διακοπές. Ήρθαμε και πέρυσι γιατί είχαμε δει που αναρχίσει κάτι και ήρθαμε να δούμε πού φτάσανε. Ήρθα για να δω αυτό το παγκοσμίου φήμης μνημείο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι επισκέψιμο ακόμη. Θα θέλατε να μπείτε μέσα. Τα αποτελέσματα. Θα θέλατε να μπείτε. Πάρα πολύ. Το ίδιο και οι αρχαιολόγοι που εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς προκειμένου να ανοίξουν την είσοδο του τάφου και να εισέλθουν στο εσωτερικό του. Είμαστε το τελευταίο τέταρτο του 4ου π.Χ. αιώνα και έχουμε αρχιτέκτονα τον Δεινοκράτη, τον αρχιτέκτονα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κατασκευή του μνημείου. Τώρα για τον τάφο δεν μπορούμε να πούμε ακόμα τίποτε άμα δεν προχωρήσει η ανασκαφή μας. Τα ευρήματα εκτιμάται ότι θα είναι υψής της αρχαιολογικής σημασίας, καθώς κατά πάσα πιθανότητα ο τάφος δεν έχει συλληφθεί. Ο χώρος φυλάσσεται από την αστυνομία, ενώ εγκρίθηκε ένα επιπλέον κονδύλι 50.000 ευρώ για τη συνέχιση των ανασκαφών. Βρισκόμαστε μπροστά από μια κλειστή είσοδο. Πρέπει να βγάλουμε τους ογκόλυθους που υπάρχουν για να φτάσουμε σε μια πύλη που μας οδηγεί σε κάποιο διάδρομο. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος βρίσκεται θαμμένος μέσα σε αυτό το ταφικό μνημείο, που από πλευράς διαστάσεων και καλλιτεχνικής επιμέλειας είναι μοναδικό σε ολόκληρη τη Βαλκανική. Γι' αυτό τον τάφο περιμέναμε 2.300 χρόνια. Αξίζει να περιμένουμε άλλες 2-3 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί η εικόνα. Τα σενάρια πάντως οργιάζουν, κάνοντας λόγο για τον τάφο της πρώτης σύζυγου του Μεγάλου Αλεξάνδρου Ροξάνης και του γιου τους Αλέξανδρου του 4ου που δολοφονήθηκαν με διαταγή του Κασάνδρου, ή για τον τάφο κάποιου σημαίνοντος άνδρα, ίσως ακόμα και στρατηγού από το περιβάλλον του Μεγάλου Στρατιλάτη. Το μέρος είναι ιδιαίτερα ιστορικά φορτισμένο. Είναι το μέρος της Αμφίπολης όπου ξεκίνησε την εκστρατεία του Μέγας Αλέξανδρος με τα 120 καράβια που έστεισαν οι δύο μεγάλοι τον άβαρχοι, ο Λαομέδων και ο Νέαρχος. Οι πολίτες βέβαια ένα πράγμα θέλουν να ακούσουν από τα χείλη των επιστημόνων. Εδώ πέρα ξέρεις τι είναι? Ναι. Τι είναι? Ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γιατί έρχεστε στον Τίμβο του Καστά? Για να δούμε τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το πιστεύετε ότι είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Η επιθυμία μου είναι αυτή. Οι αρχαιολόγοι πάντως δεν θεωρούν πιθανό να πρόκειται για τον τάφο του γιου του Φιλίππου. Ο Πτολεμαίος τον έθαψε στην Αλεξάνδρεια. Ακριβώς. Που σημαίνει τον έθαψε ως κτίστη εκεί. Mm-hmm. Αν το σώμα του μεταφέρθηκε κρυφά κάπου αλλού, τότε το ερώτημα που, το δεύτερο ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί να μην ταφεί στις Αιγαίες την παλιά πρωτεύουσα. Η ανασκαφή στην Αμφίπολη άρχισε το 1964 από τον αρχαιολόγο Δημήτρη Λαζαρίδη. Ο κύριος Λαζαρίδης, από ό,τι ξέρω, πίστευε για τον τάφο της Ροξάνης, γιατί είπαν κάποιοι ότι όταν βρήκε ο Ανδρόνικος τον τάφο του Φιλίππου, είπε ότι εγώ τη Ροξάνη μου πότε θα τη βρω.
Guardian, Washington Post, Le Figaro, Süddeutsche Zeitung, Reuters, BBC. Η είδηση για το μοναδικό αυτό αρχαιολογικό έβριμα κάνει το γύρο του κόσμου. Τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά μέσα αναπαράγουν τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για εξαιρετικά σημαντικό έβριμα, με ορισμένα να κάνουν λόγο για μυστήριο γύρω από την ανασκαφή αρχαίου τάφου στην Ελλάδα. Η Daily Mail πάντως αναρωτιέται εάν ανακαλύφθηκε τελικά ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη Μεσολαγκιά του Δήμου Αμφίπολη, στον τύμβο του Καστά, βρίσκεται η Ελένη Ιατρού. Ελένη, ένα πρώην καπνοχώρι που έχει γεμίσει οι τουρίστες και οι κάτοικοι έχουν γεμίσει από προσδοκίες, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Ένα πρωί καπνοχώρι μόλις των 300 κατοίκων. Καλησπέρα σας λοιπόν από τον Τύμβο του Καστά στη Μεσολακιά του Δήμου Αμφίπολης. Όπως βλέπετε πίσω μας υπάρχουν απαγορευτικά, καθότι είναι δρακόντια τα μέτρα ασφάλειας. Δίπλα μας είναι περιπολικό και απαγορεύεται είσοδος, ενώ οι άνδρες ασφάλειας διαρκώς περιπολούν. Πρόκειται λοιπόν εδώ και μερικές ώρες και επίσημα για ένα ταφικό μνημείο. Μέχρι και το πρωί λέγαμε για Τύμβο. Τώρα δηλαδή μιλάμε επίσημα σύμφωνα με την εποπτεύουσα αρχαιολόγο, την κυρία Περιστέρη, για ένα ταφικό μνημείο ύψους 30 μέτρων μαζί με το λιοντάρι του Στριμώνα, που από μόνο του έχει 5,5 μέτρα ύψος. Επίσης στην είσοδο του βρίσκονται δίμετρες, τελικά σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι σφίγγες που είδαμε χθες πίσω από τον Πρωθυπουργό, οι ακέφαλες σφίγγες που φρουρούν την κλειστή με χώμα είσοδο. Σε αυτήν την είσοδο είχαν ανοίξει τις προηγούμενες μέρες μία τρύπα οι αρχαιολόγοι και πέρασαν μικροκάμερες για να καταγράψουν τι υπάρχει. Φάνηκε ότι υπάρχει διάδρομος φάρδους 4,5 μέτρων, ο οποίος οδηγεί στην είσοδο ενός τάφου. Τώρα, από το τι στοιχεία θα συλλέξουν, καθότι από σήμερα αρχίζουν και ανοίγουν αυτήν την είσοδο για να διεισδύσουν στην είσοδο του τάφου, από τον περίβολο στον τάφο. Από το τι στοιχεία θα συλλέξουν, όπως είναι η αρχιτεκτονική της εισόδου του τάφου, οι τοιχογραφίες, οι επιγραφές, τα αντικείμενα που θα βρουν μέσα, ακόμη και ενδεχομένως τα όστα, θα καταλήξουν στο εάν επρόκειτο για τάφο ενός ή περισσότερων ατόμων, άνδρα ή γυναίκας, όπως ή ακόμη και μικρού παιδιού, όπως και αν πρόκειται για μέλος βασιλικής οικογένειας. Αξίζει, Εύα, γιατί εσείς θα αναλύσετε την την επιστημονική πλευρά, να σας πούμε τι λένε οι κάτοικοι εδώ. Βέβαια. Ποια είναι τα σενάρια. Ποιοι μπορεί να βρίσκονται εδώ, γιατί όπως είπε και η Λουίζα Κροντήρη στο ρεπορτάζ, από το 1965 γίνονται οι έρευνες για αυτόν τον τάφο και υπάρχουν πολλές εικασίες. Λοιπόν, αρχικώς λένε ότι ίσως να είναι τη συζύγου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τη Ροξάνης και του γιού του. Μπορεί όμως να είναι και στρατηγών του, όπως και ναυάρχων του, καθότι στο σημείο που βρισκόμαστε έφτανε η λιμνοθάλασσα. Μέχρι εδώ ήταν η θάλασσα και εδώ πέρα είχε το στόλο του ο Μέγας Αλέξανδρος. Άλλες πηγές θέλουν να λένε πως είναι ίσως και ο ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος. Πως ότι η μητέρα του που βρισκόταν εδώ διεκδίκησε τη σωρό του και κατάφερε με επιχειρήματα που μόνο η ίδια ξέρει να τον φέρει και να τον θάψει εδώ με όλη αυτή τη μεγαλοπρέπεια που περικλεί αυτός ο τάφος. Μας είπανε μάλιστα, και αυτό είναι πρόσφατη πληροφορία, μην σας φανεί λέει περίεργο αν βρείτε πολύ μεγάλα και σπουδαία χρυσά αντικείμενα, μπορεί λέει να είναι, όπως λέει ο μύθος, ο χρυσός όλης της Περσίας που φέρανε καραβάνια με πάρα πολλά ζώα για να μείνουν εδώ στην Μακεδονία ως απόρρια των εκστρατιών στα βάθη της Ασίας που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος. Μάλιστα μας το δικαιολόγησαν και με την ονομασία του τύμβου μας. Λένε πως λέγεται ο τύμβος Καστάς. Το Καστάς λέει προέρχεται από τη ρίζα την αγγλική του Κάς που σημαίνει μετρητά. Άρα πολύ χρυσός. Το θέμα είναι γιατί δεν έχει συλληφθεί ο τάφος. Αφού σύμφωνα με τον Υπουργό Πολιτισμού που έκανε δηλώσεις χθες στο δελτίο του Sky και σε σένα, Εύα, είπε ότι δεν έχει συλληφθεί ο τάφος. Σύμφωνα λοιπόν με ανθρώπους που έχουν δουλέψει στην αρχαιολογική υπηρεσία, λένε πως είναι τόσο μεγάλος ο όγκος των μαρμάρων, αλλά και με πτός δεμένος πολύ καλά με μολύβι. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσουν και να πάρουν το χρυσό του. Περιμένουμε τα αποτελέσματα που σίγουρα θα φέρουν πολλούς ακόμη τουρίστες και θα κάνουν αυτόν τον τόπο γνωστό στο παγκόσμιο πολιτισμικό γίγνεσθε. Ευχαριστήσουμε, Ελένη, για το αναλυτικό και πολύ παραστατικό ρεπορτάζ. Για να δούμε τώρα τι λένε οι ειδικοί για όλα αυτά. Είναι στη σύνδεσή μας ο κύριος Παναγιώτης Φάκλαρης. Είναι καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μέλος της πανεπιστημιακής ομάδας της Βεργίνας. Οι ειδικοί λοιπόν μιλάτε για ένα πολύ σημαντικό έβριμα. Από ό,τι φαίνεται, τις επόμενες εβδομάδες θα γνωρίζουμε, τουλάχιστον θα επιχειρηθεί είσοδο στον τάφο. Τι σας κάνει να λέτε ότι αυτό το έβριμα είναι πολύ σημαντικό, κύριε Φάκλαρη? Καταρχήν να σας πω ότι αν και ένας καφέας Βεργίνας, αυτή τη στιγμή έχω τη χαρά να μιλώ από την Αρχαία Μυσίνη, ένα αρχαιολογικό χώρο στον οποίο συμβαίνουν αυτή τη στιγμή πολύ σημαντικές αρχαιολογικές εξελίξεις. Μια αρχαία πόλη ανεσθελώνεται εδώ υπό την υποπτία του καθηγητή κ. Σεμέλη. Τώρα, για την Αμφίπολη, πρόκειται για ένα έβριμα εξαιρετικής σημασίας, ιδιαίτερα για την αρχαιολογία της Μακεδονίας. Τα στοιχεία που έχουν έρθει μέχρι σήμερα στο φως δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ταφικό μνημείο με κατασκευαστικά στοιχεία και διαστάσεις πρωτοφανούς μνημειακότητας.
που μας φέρνουν κοντά στα εξαιρετικά τα αυτιά μνημεία, κατασκεύασαν οι Μακεδόνες για τα οποία μας μιλούν οι πηγές. Όπως το μνημείο του Δημάρα του, που πέθανε όταν ήταν η εκστρατεία σε εξέλιξη. Δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς με σοβαρότητα ότι υπάρχει πιθανότητα να πρόκειται για τον τάφο του μεγάλου Αλεξάνδρου. Μία αποκλείεται εσείς, κύριε Φάλαρη, μία μεγάλη έκπληξη, όπως τα σενάρια που ακούσαμε, που μας μετέδωσε τώρα η Ελένη Ιατρού, όπως για παράδειγμα να είναι τάφος της μητέρας του μεγάλου Αλεξάνδρου ή της συζύγου του. Να σας πω, γνωρίζουμε από έγκυρες ιστορικές πληροφορίες που έχουν διασταυρωθεί μεταξύ τους, οι γραπτές πηγές όπως λέμε, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ετάφησε την Αλεξανδρία της Αιγύπτου. Επίσης, κανένα μέλος της οικογένειας του μεγάλου Αλεξάνδρου μετά το θάνατό του δεν έτυχε μεγαλοπρεπούς ταφής. Ούτε η Ροξάνη με τον Αλέξανδρο IV, ούτε η Βαρσίνη με τον Ηρακλή, ούτε φυσικά και η Ολυμπιάδα. Δεν είναι χρειαζόμενη τη αρχαιολογία των σεναρίων, αλλά τη αρχαιολογία των στοιχείων. Άρα η δική σας εκτίμηση, για να κλείσουμε, γιατί δεν σας ακούμε και πάρα πολύ καθαρά, αν θέλετε να μας μιλήσετε λίγο πιο δυνατά, ποια είναι? Γιατί δηλαδή το θεωρούμε τόσο σημαντικό έως αυτή την ώρα? Μέχρι στιγμή στα στοιχεία του ευρήματος είναι η χρονολόγησή του πρώτον, τα τελευταία χρόνια του 4ου αιώνα, αν και αυτό είναι κάτι που μπορεί να μεταβληθεί ελαφρώς με την ολοκλήρωση της έρευνας και πιθανότερα προς τα κάτω, προς τον 3ο αιώνα. Δεύτερον, το δεύτερο στοιχείο είναι η μνημιακότητα της κατασκευής, δηλαδή ο επιβλητικός λέων, ο ιδιαίτερος επιμελημένος στη μνημειώδης περίβολος, οι σφίγγες στην είσοδο του κυρίου σταθικού μνημείου. Ιδιαίτερος ο λέων, τουλάχιστον κατά την άποψή μου, δύσκολα θα μπορούσε να οδηγήσει η γυναικεία ταφή. Κύριε Φάκλαρη. Ναι. Έχουμε έναν αδρικό τάφο της εποχής μετά τον Αλέξανδρο, που ανήκει φυσικά σε ένα ιδιαίτερος εκφανές πρόσωπο, όπως προκύπτει από τις τιμές με τις οποίες ετάφη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ στο σημείο αυτό για την επικοινωνία και, τη συζήτηση και τις εκτιμήσεις. Μένει να δούμε λοιπόν, για να προσγειωθούμε και πάλι τώρα στην καθημερινότητα, να συνδεθούμε το Χρυσόστομο Τσούφι, για να δούμε τώρα, Χρυσόστομε, τι εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις δόσεις. Μελετούν για πάνω από 6 δόσεις των ενιαίων φόρων στα κίνητα. Ναι, μελετούν πάνω από 6 δόσεις. Να πάμε δηλαδή να πληρώνουμε τον NFIE έως τον Μάρτιο, τον Απρίλιο ή ακόμη και τον Μάιο. Για να γίνει όμως αυτό, είναι απαραίτητη προϋπόθεση το Υπουργείο Οικονομικών να διασφαλίσει εγγράφως ότι ό,τι χρήματα εισπραχθούν μέσα στο 2015 θα προσμετρηθούν στο 2000, στον προϋπολογισμό του 2014. Εξού και το Υπουργείο έχει στείλει σχετικό αίτημα στην Ελληνική Στατιστική Αρχή προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις. Δεύτερη βεβαίως προϋπόθεση είναι να συμφωνήσει και η Τρόικα. Για να αποφασιστούν. Έχουμε πιθανότητες να συμφωνήσει η Τρόικα. Ναι, βεβαίως, υπάρχουν πιθανότητες. Όλο αυτό όμως έχει σχέση και με την λεγόμενη σπραξιμότητα του φόρου, γιατί είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι θα χαλαρώσουν οι φορολογούμενοι εάν υπάρξουν περισσότερες δόσεις. Πρέπει να σου πω ότι εάν αποφασιστούν οι περισσότερες δόσεις, απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, γιατί ο ισχύον νόμος λέει ότι ο ένφια πρέπει να πληρωθεί από τον Ιούλιο έως και τον Δεκέμβριο. Κατά συνέπεια, στις 26 Αυγούστου, που θα ανοίξει η Βουλή και περιμένουμε την νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης για να διορθώσει τα λάθη του ένφια, ενδεχομένως να υπάρχει και ρύθμιση που θα, που θα προβλέπει την αύξηση του αριθμού των δόσεων. Μέχρι να έρθει αυτό. Την ερχόμενη εβδομάδα περιμένουμε την απόφαση της κυρίας Σαβαίδου, της Γενικής Γραμματέως Εσόδων, που θα περιγράφει την διαδικασία σχετικά με τις απαλλαγές και τις μειώσεις που θα έχουν οι φορολογούμενοι συγκεκριμένοι, με συγκεκριμένα εισοδήματα από τον ένφια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στα της οικονομίας. Το πρωτογενές πλεώνασμα διαμορφώθηκε στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ στο επτάμηνο, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, ενώ η ύφεση υποχώρησε στο 0,2% του ΑΕΠ. Την ίδια ώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF ενέκρινε την εκταμείευση της δόσης ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ προς την Αθήνα. Πρωτογενές πλεώνασμα 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε για το επτάμηνο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ο Χρήστος Σταϊκούρας. Αποτέλεσμα που αποτελεί υπέρβαση του στόχου κατά σχεδόν 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού ανήλθε στα 1,7 δισεκατομμύρια, έναντι στόχου ελλείμματος 3,4 δισεκατομμυρίων. Τα δημόσια οικονομικά σταθεροποιούνται σε καλό επίπεδο. Αυτό αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης της χώρας, για τη διανομή κοινωνικού μερίσματος ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ που ήδη ολοκληρώθηκε, για την σταδιακή αποκατάσταση της πρόσβασης στις αγορές που ήδη υλοποιείται, για τη σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών
Οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 880 εκατομμύρια εναντί του στόχου, ενώ τα φορολογικά έσοδα είναι αυξημένα κατά 562 εκατομμύρια εναντί των εκτιμήσεων του μεσοπρόθεσμου, χωρίς πάντως από το Υπουργείο Οικονομικών να είναι σε θέση να πούν με βεβαιότητα ότι η αυξητική τάση θα συνεχιστεί. Ειδικά τον Ιούλιο τα έσοδα ήταν αυξημένα κατά 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι και κατά 465 εκατομμύρια σε σχέση με το στόχο. Πρέπει μάλιστα να τονιστεί ότι στον στόχο του Ιουλίου είχε προβλεφθεί και η καταβολή της πρώτης δόσης του ενιαίου φόρου ακινήτων του ΕΝΦΙΑ ύψους περίπου 440 εκατομμύρια ευρώ. Η παράταση στην καταβολή αυτής της δόσης καθιστά τα αποτελέσματα του επταμήνου ακόμα καλύτερα και επιβεβαιώνει ότι οι εκτιμήσεις μας στο σκέλος των εσόδων διαπνέονται από ρεαλισμό. Με δεδομένο ότι στο ειδικό αποθεματικό του προϋπολογισμού απομένουν περί τα 746 εκατομμύρια ευρώ, αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών τόνιζαν ότι έως το τέλος Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, θα έχει οριστικοποιήσει την πρότασή της για την υλοποίηση των δικαστικών αποφάσεων σχετικά με τις αμοιβές των ενστόλων. Από το Υπουργείο Οικονομικών τόνιζαν ότι τα στοιχεία του προϋπολογισμού του Αυγούστου είναι κρίσιμα, γιατί με βάση αυτά θα μπορέσει η κυβέρνηση να διαπραγματευτεί με την Τρόικα τις μειώσεις φόρων που αφορούν το 2014, όπως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και η διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στην εστίαση. Ήδη πάντως ο επιχειρηματικός κόσμος πιέζει για την επιτάχυνση της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Όταν είναι γνωστές οι πάγιες θέσεις της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων για συντελεστή φορολογία στις επιχειρήσεις για 15%, είναι κάτι που έχει στερνιστεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το μόνο το οποίο θα θέλαμε για άλλη μια φορά να ζητήσουμε είναι να μην υπάρξει εφαρμογή αυτής της νέας φορολογικής βάσης σε χρονικό ορίζοντα εξαετίας, αλλά σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, όπως βεβαίως και η μείωση του ΦΠΑ. Θετικά τα μηνύματα και από τον τομέα της οικονομικής δραστηριότητας, με την Ελληνική Στατιστική Αρχή να ανακοινώνει ότι η ύφεση περιορίστηκε το δεύτερο τρίμηνο στο 0,2% έναντι των εκτιμήσεων των αναλυτών για ύφεση 0,4%. Δεν έχουμε δείγματα ότι πρέπει να αλλάξει η εκτίμηση για ανάπτυξη φέτος 0,6%. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, είναι πολύ δύσκολο να μην είναι θετικό το πρόσημο στο τρίτο τρίμηνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF έδωσε το πράσινο φως για την εκταμείευση της δεύτερης υποδόσης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που αναμένεται να γίνει την Πέμπτη. Πληθαίνουν τώρα τα αναπάντητα ερωτήματα, κυρίες και κύριοι, για την τραγωδία με το 10χρονο αγόρι που έχασε τη ζωή του ενώ έκανε θαλάσσια σπορ στη Μύκονο, στο Καλό Λιβάδι. Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν σωρία παρατυπιών που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό. Όπως θα δούμε και στο ρεπορτάζ της Βίκης Παύλου, δεν είναι η πρώτη φορά που υπεύθυνοι της επιχείρησης παραβιάζουν την νομοθεσία για τα θαλάσσια σπορ. Στην ίδια παραλία της Μυκόνου, το σκάφος του ίδιου επιχειρηματία, ένα χρόνο πριν σέρνει όχι έναν, όπως προβλέπεται από τους κανόνες ασφαλείας, αλλά τέσσερις φουσκωτούς κύλινδρους. Καθώς περνούν οι μέρες, το σενάριο της κακιάς τύχης για το θανάσιμο τραυματισμό του 10χρονου δίνει τη θέση του στις παρατυπίες. Και αυτές οι εικόνες αποδεικνύουν ότι ήταν θέμα χρόνου να γίνει το κακό. Το κάνουν πάρα πολλές φορές και γενικότερα είναι ο τρόπος διασκέδασης για πολλά παιδιά εδώ πέρα και γενικότερα εδώ το μέρος είναι μέρος στο οποίο μαζεύονται όλα τα παιδιά. Η πρώτη αναφορά του Λιμεναρχείου Μυκόνου για το τι έγινε αλλά και για το τι δεν έγινε στο παιχνίδι στη θάλασσα δεν χωρά καμία παρερμηνία. Στο ταχύπλοιο δεν επέβαινε δεύτερος άνθρωπος για να επιβλέπει όπως προβλέπει ο νόμος. Το σκάφος έσερνε δύο φουσκωτά και όχι ένα όπως προβλέπουν οι κανόνες ασφαλείας. Ενώ η χρήση του παιχνιδιού δεν επιτρέπεται υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Κι όμως εκείνη την ημέρα στην περιοχή έπνεαν τουλάχιστον 5 μποφόρ. Είναι και θέμα του καιρού όπως προαναφέρατε ότι πρέπει να το προσέχουμε γιατί κατά βάση και ακόμα και εδώ πέρα και στα φουσκωτά που είμαστε στον άλυμο, ακόμα και όταν σηκώνει κύμα έχει κάποια μποφόρ, απαγορεύεται η χρήση τους για λόγους ασφαλείας κατά βάση. Και τα ερωτήματα που προκύπτουν από ειδικούς σε θέματα ασφαλείας είναι εύλογα. Για παράδειγμα, σε τι κατάσταση ήταν το σωσίβιο που είχε δοθεί στον 10χρονο από τους υπεύθυνους της επιχείρησης. Στην προπέλα του ταχύπλου είχε τοποθετηθεί το ειδικό προστατευτικό πλαίσιο, η χρήση του οποίου είναι υποχρεωτική από σκάφη. Και άραγε ο χειριστής του ταχύπλου, όταν είδε πως ο μικρός έπεσε στη θάλασσα, έβαλε νεκρά ώστε η προπέλα να σταματήσει τη δολοφονική περιστροφή της. Ο εντολέας με πρώτη στιγμή ανέλαβε τις ευθύνες του. Και θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, παρά το ότι κυκλοφορεί ελεύθερος, νομίζω ότι όσοι τον προσήγησαν εκείνη τη στιγμή και υπήρχαν δημοσιογράφοι που μπορούν να μεταφέρουν, είναι και αυτός ένας πρωταγωνιστής αυτού του δράματος.
Ο θανάσιμος τραυματισμός του 10χρονου αγοριού ξυπνά άσχημες μνήμες, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που τα παιχνίδια στη θάλασσα κατέληξαν σε τραγωδία. Το 2008 σημειώθηκαν ένας θάνατος από ταχύπλοια θαλάσσια μέσα αναψυχής, 12 τραυματισμοί, οι 11 από jet ski. Το 2009 άλλος ένας θάνατος από jet ski, 5 από ταχύπλοια θαλάσσια μέσα αναψυχής και 11 τραυματισμοί. Το 2010 σημειώθηκαν ένας θάνατος από ταχύπλοια θαλάσσια μέσα αναψυχής, 11 τραυματισμοί. Το 2013 άλλοι 4 τραυματισμοί σημειώνονται, ένας από jet ski και ένας από ταχύπλοια θαλάσσια μέσα αναψυχής. Καλοκαίρι 2014, άλλος ένας θάνατος καταγράφεται, ενώ ήδη έχουν προηγηθεί 3 τραυματισμοί. Δεν μπορεί να γίνονται τόσα και ακόμα να είναι στον κόσμο τους ουσιαστικά. Δύο πραγματογνώμονες ειδικότητας ναυπηγού και πλοιάρχου ήδη βρίσκονται στη Μύκονο προκειμένου να βρουν τα γιατί τραυματίστηκε θανάσιμα το 10χρονο αγόρι που σήμερα αποχαιρέτησε η οικογένειά του. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σύνδεση με τον Γιώργο Φελίδη και στη Βραζιλία, όπου ο Γιώργος Σοσιαλιστής, υποψήφιος για την προεδρία της χώρας, Εντουάρτο Κάμπος, σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα. Ακριβώς, Εύα, σε τριήμερο πένθος βυθίζεται η Βραζιλία. Ήδη η πρόεδρος Δίλμα Ρούσεφ κήρυξε το τριήμερο πένθος για τον αντίπαλό της. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Σάντος, από όπου έρχονται και οι εικόνες που βλέπουμε. Είναι στα νοτιοανατολικά της Βραζιλίας. Τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα φαίνονται τα συντρίμμια του αεροσκάφους και η κατεστραμμένη στέγη ενός σπιτιού, ενώ φλόγες και καπνοί ξεπηδούν από πολλά σημεία. Από το Σοσιαλιστικό Κόμμα λένε ότι εκτός από τον Ντοσάντο στο αεροσκάφος επέβαιναν άλλα 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας φωτογράφος και ένας σύμβουλός του. Όλοι έχουν βρει το θάνατο. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Τσέσνα που συνετρίβει σε κατοικημένη, όπως βλέπουμε, περιοχή της πόλης. Mm-hmm. Έχασε επαφή με τον πύργο ελέγχου ενώ ετοιμαζόταν να προσγειωθεί. Η πολεμική αεροπορία λέει ότι ξαναπήρε ύψος επειδή στην περιοχή επικρατούσαν κακές καιρικές συνθήκες. Αστυνομικές πηγές λένε ότι κατέπεσε πάνω σε ένα γυμνάσιο και υπάρχουν νεκροί, περισσότεροι νεκροί από τους 7, μέχρι στιγμής όμως δεν έχει εξακριβωθεί ο αριθμός τους. Ο 49χρονος Εντουάρντο Κάμπος, πρώην κυβερνήτης της πολιτείας Περναμπούκο, συγκέντρωνε στις πρόφατες δημοσκοπήσεις ποσοστό 10% εν όψη των επικείμενων προεδρικών εκλογών του φθινοπόρου. Τώρα, Γιώργο, σε μια άλλη παρολίγων τραγωδία στα βουνά της Ελβετίας, από τον εκτροχιασμό επιβατικής αμμοξοστοιχίας με τουλάχιστον 200 επιβάτες. Όπως θα δούμε και στις εικόνες, Εύα, τον τρόμο έζησαν περίπου 200 επιβάτες του επιβατικού τρένου, βαγόνια του οποίου εκτροχιάστηκαν έπειτα από κατολίσθηση στην Ανατολική Ελβετία. Βλέπουμε τα βαγόνια του τρένου κυριολεκτικά να αιωρούνται στον γκρεμό και κάποια από αυτά να έχουν αναποδογυρίσει μέσα σε μια χαράδρα. Στο σημείο έφτασαν 4 ελικόπτερα αεροδιακομιδής, τουλάχιστον 100 μέλη σωστικών συνεργείων και 24 ασθενοφόρα. Μέχρι με τις ως τώρα πληροφορίες από τα τοπικά μέσα υπάρχουν μόνο 7 τραυματίες από το ατύχημα που σημειώθηκε όταν το μπροστινό τμήμα έπεσε πάνω σε έναν όγκο από χώμα και πέτρες που είχε καλύψει τις σιδηροδρομικές ράγες. Στην περιοχή τις προηγούμενες μέρες είχαν εκδηλωθεί σφοδρές βροχοπτώσεις και καλοπτωλιστήσεις με αποτέλεσμα να υπάρξουν σε αυτή την περιοχή το TFN Staff Castle, μια ιδιαίτερη δύσβατη περιοχή. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στα δικά μας και πάλι, ο φετινός 15 Αύγουστος, από ό,τι φαίνεται, θα είναι ιδιαίτερα καυτός. Με τον υδράργυρο να φτάνει την Παρασκευή τοπικά ακόμα και τους 42 βαθμούς και αύριο τους 40. Λόγω της ζέστης, ανοιχτές θα είναι οι κλιματιζόμενες αίθουσες αύριο και την Παρασκευή. Ενώ το Υπουργείο Υγείας έχει βγάλει οδηγίες αντιμετώπισης του καύσωνα. Ο Τζίτζικας θα σκάσει σίγουρα, αλλά σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, δεν θα είναι ο μόνος, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή, που ο καύσωνας θα επιμείνει σχεδόν σε όλη τη χώρα. Ο υδράργυρος θα χτυπήσει κόκκινο, ξεπερνώντας κατά τόπους ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Έντονη θερμή εισβολή επηρεάζει τη χώρα μας και η αυριανή ημέρα θα είναι πολύ ζεστή, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά στα υπηρετικά του 40 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του 36 με 37. Όσοι θα γιορτάσουν το 15 Αυγούστου στην Αθήνα,
πάντως ψηφίζουν παραλία Δαγκωτό, γυρνώντας την πλάτη στο κλιματιστικό που συνδυάζεται υποχρεωτικά με τους 4 τείχους του σπιτιού τους. Παραλία ή air condition στο σπίτι? Παραλία. Οπωσδήποτε παραλία, διότι είναι πιο φυσιολογικό, πιο καλό για την υγεία μας. Α, και τα μπάνια, δεν άλλο. Παραλία. Κάθε μέρα. Θα το υποστούμε με μπάνιο κάθε μέρα. Από το πρωί, από τις 9 μέχρι τις 1 τουλάχιστον είμαστε εδώ. Ο Δήμος Αθηναίων, λαμβάνοντας έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του πρώτου κύματος καύσωνα, παρατείνει έως τις 6 το απόγευμα την Πέμπτη και την Παρασκευή το ωράριο λειτουργίας των κλιματιζόμενων αιθουσών στις 6 λέσχες Φιλίας, Αγίου Παύλου, Κουκακίου, Νέου Κόσμου, Αμπελοκήπων, Κάτω Πετραλώνων και Κολοκυνθούς. Πίνουμε το καφεδάκι μας, δροσιζόμαστε. Έχει ενδιαφέροντα εδώ πέρα, κάνουμε πολλές δραστηριότητες. Ζέστη δρόμο, πολύ ζέστη. Εδώ είναι ωραία, με το κονδύτσιο, με το όλα. Καλά που ανοίξαν αυτά τα κέντρα λέσχη φιλίας και έρχονται οι ηλικιωμένοι και περνάνε και όσοι δεν έχουν να πάνε πουθενά για διακοπές. Και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στα υπηρωτικά, όπου την Πέμπτη ο υδράργυρος θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου και την Παρασκευή θα σκαρφαλώσει στους 40 με 41, ενώ το Σάββατο η θερμοκρασία στα δυτικά και βόρεια θα κυμανθεί από 36 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υπόλοιπη χώρα θα θυμίζει καμίνη με 40 έως 41 βαθμούς. Κορύφωση της ζέστης αναμένεται το 15 Αύγουστο στα ανατολικά και νότια υπηρωτικά, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στα δυτικά και βόρεια το Σαββατοκύριακο. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα παραμείνει ψηλή. Εκεί δροσιά ουσιαστικά τη Δευτέρα με παρουσία ισχυρών βοριάδων. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς και σκερούς χώρους, να αποφεύγουν τη βαριά σωματική εργασία, να φορούν καπέλο, γυαλιά ηλίου και ανοιχτό χρώμα ρούχα από ύφασμα που επιτρέπει στο δέρμα να αερίζεται, καθώς και να καταναλώνουν άφθονα υγρά και να προτιμούν τα ελαφριά γεύματα. Αδειάζει από σήμερα, κυρίες και κύριοι, Αθήνα αλλά και όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς κορυφώνεται η καλοκαιρινή έξοδος εν ώψη του 15 Αύγουστου. Αυξημένη είναι η κίνηση, Βίκη Παύλου, και στα ΚΤΕΛ και στα αεροδρόμια αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά, όπου και βρίσκεσαι. Έτσι είναι, Εύα, και νομίζω ότι η μεγάλη έξοδος των Αθηναίων αποτυπώνεται και στην εικόνα της άδειας Αθήνας που αντικρίζουμε όλοι όσοι έχουμε μείνει πίσω. Όλοι εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με όποιο μέσο καθένας μπορεί. Έτσι και εδώ στο λιμάνι του Πειραιά, όπως βλέπετε και εσείς, η κίνηση είναι αυξημένη. Το πλοίο πίσω μου σε περίπου 30 λεπτά θα αναχωρήσει για τα Χανιά. Η πληρότητα για όλους τους προορισμούς αγγίζει από το 80 με 100% εν ώψη του 15 Αυγούστου. Πρέπει να σου πω ότι μόλις χθες από το λιμάνι αναχώρησαν πάνω από 18.000 επιβάτες. Όπως καταλαβαίνετε, το βλέπετε και στα πλάνα σας, και το λιμενικό είναι σε ετοιμότητα. Να σας μεταφέρω κάποιες συστάσεις από εκείνους προς τους ταξιδιώτες. Πρώτον, όσοι ταξιδεύουν με αυτοκίνητο, καλό θα είναι να φτάνουν εδώ στο λιμάνι τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα, για να μην υπάρχει ο συνωστισμός που βλέπετε τώρα στα πλάνα σας και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Αλλά επίσης, όσοι δεν έχουν εισιτήριο, καλό θα είναι να πάρουν ένα τηλέφωνο, γιατί όπως όλα δείχνουν, μάλλον δεν θα είναι εύκολο για να βρουν. Τώρα, Βίκη, και από το ρεπορτάζ το καταλαβαίνουμε, αλλά και από τα στοιχεία τα νεότερα, ότι τα δεδομένα για τον ελληνικό τουρισμό φέτος είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Έτσι είναι, οι προβλέψεις έκαναν λόγο για 19 εκατομμύρια τουρίστες φέτος στη χώρα μας. Ο στόχος, όπως όλα δείχνουν, υπερκαλύφθηκε σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Μόνο το πρώτο 7μήνο του 2014 οι αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 16,5%. Αυτό σε απόλυτους αριθμούς σημαίνει τουλάχιστον 21 εκατομμύρια τουρίστες, και σε αυτούς συνυπολογίζονται και οι επισκέπτες με την κρουαζιέρα. Οι υψηλότερες αυξήσεις αφίξεων σε αεροδρόμια σημειώθηκαν σε Καλαμάτα, Μύκονο, Σαντορίνη και Χανιά, ενώ την πρωτεύουσα φαίνεται ότι προτίμησαν περισσότερο σε σχέση με πέρυσι πάλι εδώ οι τουρίστες. Αυξήθηκαν κατά 31%, δηλαδή περίπου 1.800.000. Ήρθαν για να επισκεφτούν τα αξιοθέατα της πρωτεύουσας. Όπως καταλαβαίνεις, Εύα, όλα αυτά τα στοιχεία σημαίνουν και ρεκόρ στις τουριστικές εισπράξεις που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήδη είχαμε σήμερα και τα πρώτα στοιχεία από την Ελστάτ, όπου παρατηρήθηκε υποχώρηση της ύφεσης στο 0,2%.
2% του ΑΕΠ. Απλά εδώ να σας θυμίσω ότι η τουριστική βιομηχανία συμμετέχει στη διαμόρφωση του ΑΕΠ με 16% και απασχολεί πάνω από 660.000 άτομα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τυχεροί και όσοι αυτή τη στιγμή μπαίνουν στο πλοίο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στο θέμα του τουρισμού, καθώς έκρηξη προσλήψεων σε 25 τουριστικούς προορισμούς κατά σύμπτωση. Πότε? Στις μέρες διενέργειας ελέγχων για την αδήλωτη εργασία, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Το ρεπορτάζ είναι της Χριστίνας Νικολαίδου. Τη βοήθεια των επιθεωρητών εργασίας φαίνεται ότι θέλουν οι εργοδότες σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, οι οποίοι χωρίς την παρουσία των ελεγκτών αδυνατούν να πραγματοποιήσουν νόμιμη πρόσληψη. Αυτό αποδεικνύουν τα στοιχεία της Εργάνης για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, οπότε και υπήρχε έκρηξη των προσλήψεων κατά τις ημέρες διενέργειας ελέγχων για αδήλωτη εργασία. Αναγκάζεται πάρα πολλοί κόσμος να δουλεύει ανασφάλιστος, γιατί αλλιώς δεν θα έχει ούτε τα βασικά για την επιβίωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας στη Σαντορίνη, στις 10 Ιουνίου δηλώθηκαν 63 προσλήψεις, στις 11 Ιουνίου άλλες 73 και ξαφνικά όταν έφτασε στο νησί η επιθεώρηση εργασίας, δηλώθηκαν μέσα σε 5 μέρες άλλες 541 προσλήψεις. Στη Μύκονο, ενώ στις 10 Ιουνίου έγιναν 3 απολύσεις και στις 11 Ιουνίου έγιναν 42 προσλήψεις, το πενθήμερο 12-17 Ιουνίου ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων ήταν 305. Και χωρίς είχα τίποτα, απλά πόσα θες, τόσα αντεπάρτα κάνει δουλειά σου, έτσι. Κοιτάξτε, έλεγχοι. Κλείσιμο επιχειρήσεων, παραδειγματική τιμωρία, ώστε δεν επιμένει. Πρέπει να υπάρξει αυστηροποίηση όλων. Δεν δικαιολογείται. Εμείς δεν θέλουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό. Κραυγαλαία είναι και η περίπτωση του Ρεθύμνου, όπου μέσα σε 2 ημέρες πραγματοποιήθηκαν 198 προσλήψεις. Ενώ και στη Ρόδο, από τις 4 έως τις 11 Ιουλίου, έγιναν 477 προσλήψεις. Ο Υφυπουργός Εργασίας, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, έδωσε τη δική του απάντηση στο ερώτημα γιατί οι έλεγχοι δεν είναι απροειδοποιητοί. Είναι προτιμότερο να το ξέρουν από πριν και να πηγαίνουν να δηλώνουν τους ανασφάλιστους ή να πληρώνουν τις φορολογικές υποχρεώσεις, να κόβουν αποδείξεις, παρά να έρχεσαι εκ των υστέρων και να προσπαθείς να εισπράξεις τα πρόστιμα. Το πρόστιμο από το Σεπτέμβριο του 2013 είναι το υψηλότερο που έχει επιβληθεί ποτέ και ανέρχεται στις 10.550 ευρώ ανά ανασφάλιστο εργαζόμενο. Ωστόσο, αν και έχουν επιβληθεί πρόστιμα περίπου 25 εκατομμύριων ευρώ, ελάχιστα είναι τα ποσά που έχουν εισπραχθεί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα ο θάνατος του Ρόμπιν Γουίλιαμς εξακολουθεί να συγκλονίζει, καθώς οι αρχές αποκάλυψαν λεπτομέρειες για τις προσπάθειες που έκανε ο χαρισματικός ηθοποιός με σκοπό να αφαιρέσει τη ζωή του. Το τέλος του Ρόμπιν Γουίλιαμς εξακολουθεί να συγκλονίζει την παγκόσμια κοινή γνώμη όσο οι συνταρακτικές του ερμηνείες. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποκάλυψαν ευρήματα που υποδεικνύουν ότι ο Ρόμπιν Γουίλιαμς έβαλε τέλος στη ζωή του με απαγχωνισμό. Θα διενεργηθεί τοξικολογική εξέταση για να διαπιστωθεί εάν ο εκλοιπών είχε κάνει χρήση ουσιών την ώρα του θανάτου του. Ο ταλαντούχος ηθοποιός, μην μπορώντας να ξεπεράσει την κατάθλιψη και τον εθισμό του στο αλκοόλ, αυτοκτόνησε μέσα στην κρεβατοκάμαρά του. Εκείνη την ώρα, λίγο πριν το μεσημέρι, η προσωπική βοηθός του μπόρεσε να μπει στην κρεβατοκάμαρα, βρίσκοντας τον Williams ντυμένο σε καθιστή θέση χωρίς τις αισθήσεις του, με μία ζώνη γύρω από το λαιμό του και το άλλο άκρο της φινωμένο ανάμεσα στην ντουλάπα και το πλαίσιο της πόρτας. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρέθηκε ένα μικρό μαχαίρι με κυλίδες από το αίμα του, ενώ οι αμοιχές στο εσωτερικό του αριστερού χεριού του υποδεικνύουν ότι προηγουμένως είχε προσπαθήσει να κόψει τις φλέβες του. Τραγική φιγούρα η σύζυγός του, Susan Snyder, η οποία ξύπνησε τη Δευτέρα πιστεύοντας πως ο σύζυγός της κοιμόταν ακόμα σε διαφορετική κρεβατοκάμαρα. Η κόρη του, σε μήνυμα που του άφησε στο διαδίκτυο, του λέει ότι αυτός και μόνο αυτός θα έχει αστέρια που θα μπορούν να γελούν. Οι θαυμαστές του μεγάλου ηθοποιού προσπαθούν με κάθε τρόπο να εκφράσουν την αγάπη τους, αφήνοντας το Σαν Φρανσίσκο λουλούδια στο σπίτι που γυρίστηκε η ταινία «Κυρία Doubtfire». Στο Broadway της Νέας Υόρκης, τα θέατρα αποφάσισαν να σβήσουν τα φώτα στις μαρκίζες τους για ένα λεπτό σε ένδειξη τιμής προς τον νεκρό. Ενώ στο πρώτο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης, η παρουσιάστρια Κάρεν Ζιόγκα ανέβηκε στο τραπέζι του στούντιο για να θυμίσει στο κοινό τη συνταρακτική σκηνή από το φιλμ «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών». Εκεί που ο Ρόμπιν Γουίλιαμς ως καθηγητής Τζον Κίτινγκ ανεβαίνει πάνω στην έδρα για να διδάξει στους μαθητές του πόσο μεγάλη αξία έχει να βλέπει κανείς τα πράγματα από διαφορετική σκοπιά. See, the world looks very different from up here. Η οικογένεια του ηθοποιού ζήτησε από τους θαυμαστές του αντί για λουλούδια να κάνουν δωρεά σε μία από τις 6 φιλανθρωπικές οργανώσεις, το έργο των οποίων βοηθούσε ο εκλοιπών. Ο Williams είχε μια ιδιαίτερη σχέση αγάπης και σεβασμού προς τους Αμερικανούς στρατιώτες που υπηρετούν στο μέτωπο.
Δεν δίσταζε να βρεθεί στο Κουβέιτ, στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν για να εμψυχώσει τα στρατεύματα με το ακατάβλητο πνεύμα του και φυσικά με μια αξέχαστη καλημέρα. Ο άνθρωπος που χάρισε γενναιόδωρα γέλιο και συγκινήσεις δεν υπάρχει πια, καθώς δεν μπόρεσε να διασκεδάσει τους προσωπικούς του δαίμονες. Η Λορίν Μπακόλ, κυρίες και κύριοι, μία από τις πιο θρηλυκές μορφές του αμερικανικού κινηματογράφου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Σύντροφος μπροστά και πίσω από τις κάμερες του Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, πρωταγωνίστησε στη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ. Γεννημένη στις 16 Σεπτεμβρίου του 1924, η Λορίν Μπακόλ ήταν παιδί Εβραίων μεταναστών που χώρισαν όταν η Μπέτι Τζοάν Πέρσκι, το πραγματικό της όνομα, ήταν 6 χρονών. Σαν έφηβη πόζαρε σε περιοδικά με το οικογενειακό όνομα της μητέρας της, Μπέτι Μπακόλ, για να βγάζει χρήματα. Ο μεγάλος σκηνοθέτης του Χόλιγου, του Χάουαρντ Χοκς, την είδε στο εξώφυλλο ενός περιοδικού και αμέσως κατάλαβε ότι είχε βρει την ηρωίδα του. Η σκηνική της παρουσία γέμισε τη μεγάλη οθόνη από την πρώτη της ταινία. Σε ηλικία 19 ετών εμφανίστηκε στην κινηματογραφική μεταφορά της νουβέλας του Ernest Hemingway «To Have and To Have Not», δίπλα στον θρηλυκό Humphrey Bogart. Αυτή η σαγηνευτική ξανθιά έγινε αμέσως αστέρι μεγάλου διαμετρήματος, κάνοντας τη σκληρή, μοιραία γυναίκα με μια χαρακτηριστική βραχνάδα στη φωνή της. Η Μπακόλ σαγήνευσε το σκληρό Μπόγκαρτ και εκτός οθόνης. Το 1945 πήραν την απόφαση να παντρευτούν, αν και είχαν 25 χρόνια διαφορά ηλικίας. Συμπροταγωνίστησαν σε 3 ακόμα κλασικά φιλμ, όπως το αστυνομικό φιλμ νουάρ «Ο Μεγάλος Ύπνος». Έζησαν μαζί 11 ευτυχισμένα χρόνια, πριν το θάνατο του Μπόγκαρτ από την επάρατο νόσο, που άφησε την Μπακόλ χείρα με δύο παιδιά σε ηλικία 32 ετών. Τα επόμενα χρόνια, μετά από ένα σύντομο ειδήλιο και αραβώνα με τον οικογενειακό τους φίλο Φρανκ Σινάτρα, παντρεύτηκε τον ηθοποιό Jason Roberts, με τον οποίο απέκτησε ένα γιο, αλλά ο γάμος της δίρκεσε μόλις 8 χρόνια. Το αλκοόλ ήρθε να διαλύσει τη σχέση τους. Η εικόνα της αποφασιστικής, σκληρής γυναίκας που είχε μπροστά στην κάμερα δεν ήταν αληθινή. Με βλέπουν ως τη γυναίκα που έχει τον πλήρη έλεγχο σε κάθε κατάσταση. Την ανεξάρτητη που δεν έχει ανάγκη κανέναν και διαθέτει όλες τις απαντήσεις. Ακριβώς όπως η ρόλη που υποδιόμουν. As we all know, όπως όλοι γνωρίζουμε, κανείς στον κόσμο δεν έχει τόση αυτοπεποίθηση. Επαγγελματικά πάσχησε να ξεφύγει από τη σκιά του Μπόγκαρτ. Μετά την εκπληκτική της ερμηνεία σε ένα musical, άρχισε πάλι να πρωταγωνιστεί σε ταινίες όπως το Έγκλημα στο Orient Express. What's the matter with him? Train sick or something? Κέρδισε μάλιστα και μια υποψηφιότητα στα βραβεία Όσκαρ για την ερμηνεία της στο φιλμ «Ο καθρέφτης έχει δύο όψεις». Πρωταγωνιστούσε ακόμα και στην 8η δεκαετία της ζωής της, σε φιλμ όπως το Dogville, δίπλα στην Nicole Kidman. Τελικά, το 2009, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου απένειμε στην Μπακόλ ένα Όσκαρ για τη συνολική της προσφορά στην 7η τέχνη. Δεχόμενη το θερμό χειροκρότημα της αφρόκρεμας του Χόλιγουντ, παρέλαβε το βραβείο ζήτω κραυγάζοντας. Look, this is not a police station. Οι κινηματογραφόφιλοι θα τη θυμούνται για τις ερμηνείες της στα κλασικά ασπρόμαυρα φιλμ της νεότητάς της και για μια από τις πιο αξέχαστες ατάκες της χρυσής εποχής του σινεμά. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σύνδεση και πάλι με τον Γιώργο Φελίδη. Γιώργο, μήλο της έρηδος μεταξύ Μόσχας και Κιέβου γίνεται πλέον η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τα πολιορκημένα προπύργια των φιλορώσων αυτονομιστών στην Ανατολική Ουκρανία. Ακριβώς, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, κυριολεκτικά καθοδόν βρίσκεται ένα τεράστιο κομβόι ρωσικών φορτηγών, 262 φορτηγών, που μεταφέρουν 2.000 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ανατολική Ουκρανία. Το κομβόι ήδη το μεσημέρι πέρασε από την πόλη Βορονέζ σε απόσταση 300 χιλιόμετρων από τη Μεθόριο με την Ουκρανία και αναμένεται απόψε να φτάσει στα σύνορα. Εκεί θα είναι και το μεγάλο στοίχημα, καθώς το Κιέβο χαρακτηρίζει πρόκληση και ομοκινησμό του Πούτιν, την αποστολή, του Προέδρου Πούτιν, την αποστολή αυτής της βοήθειας, εκεί που προηγουμένως είχε στείλει όπλα και βαρύ οπλισμό. Να πούμε ότι ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αντρέι Λισένκο, δήλωσε ότι η βοήθεια θα περάσει μέσω ελεγχόμενου από την κυβέρνηση συνοριακού φυλακίου υπό τη συνοδεία αξιωματούχων του Ερυθρού Σταυρού, μόνο εάν αυτή ελεγχθεί. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργέι Λαυρόφ, δήλωσε ότι τα φορτηγά θα συνεχίσουν το ταξίδι τους με Ουκρανικές
κλειστές πινακίδες κυκλοφορίας. Παραμένει σε αβεβαιότητα βέβαια το γεγονός πώς θα περάσει αυτή η βοήθεια, αν θα περάσει και πώς θα διανεμηθεί. Εν μέσω φόβων ότι η Ρωσία μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα για ένοπλη στρατιωτική επέμβαση. Τώρα, ξεπερνούν κυρίες και κύριοι τους 20.000 τόνους τα φρούτα που έχουν μείνει στα αζήτητα μετά το εμπάρκο της Ρωσίας. 12.000 τόνοι τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια που έχουν ξεμείνει στα ψυγεία της Ιμαθίας, ενώ σε 13.000 τόνους υπολογίζονται τα φρούτα που παραμένουν στα δέντρα. Την ίδια ώρα, οι παραγωγοί θα έχουν συνάντηση τις επόμενες ημέρες με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας από την ελληνική κυβέρνηση να διεκδικήσει δυναμικά τις αποζημιώσεις. Με το βλέμμα στραμμένο στην κρίσιμη συνάντηση της Πέμπτης στις Βρυξέλλες, όπου εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιχειρήσουν μια πρώτη αποτίμηση της ζημιάς από το ρωσικό εμπάργκο, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις στη χώρα μας. Το ζήτημα τέθηκε επιτάπητο σε συνάντηση που είχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης με τον πρόεδρο του ΕΒΑ. Το πόσο πλήττονται οι ελληνικές επιχειρήσεις από το εμπάργκο στην Ρωσική Ομοσπονδία. Και συζητήσαμε με ποιο τρόπο, με τις προσεχείς επισκέψεις μου στο Βερολίνο και στο Παρίσι, θα μπορούσα να βοηθήσω ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί αρρωγός στις ελληνικές επιχειρήσεις που πλήττονται. Η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Πολωνία και η Ουγγαρία είναι και αυτές μέσα στον κατάλογο του ρωσικού εμπάργου, όπου αφορούν αγορές που η ελληνική εξωστρέφεια σήμερα πραγματικά έχει πετύχει ένα μικρό θαύμα τα τελευταία 3 χρόνια. Και η μείωση, η τυχόν μείωση της καταναλωτικής ζήτησης σε αυτές τις αγορές θα επηρεάσει και την ελληνική οικονομία. Συναντήσεις όμως για το ζήτημα πραγματοποιήθηκαν και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο πρόεδρος των συνεταιριστικών ομάδων παραγωγών Ιμαθίας, ο οποίος είδε τον Γιώργο Καρασμάνη, περιέγραψε με μελανά χρώματα στον Sky την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μετά το ρωσικό εμπάργκο. Η απαγόρευση των εισαγωγών μπορεί να πλήττει την Ελλάδα, η οποία εξήγαγε το 60% των ποσοτήτων της στη Ρωσία, αλλά το υπόλοιπο 77% των εισαγωγών της Ρωσίας από τους άλλους δύο περισσεύει και πέφτει στην ευρωπαϊκή αγορά. Ήδη οι τιμές κατρακύλησαν. Συνάντηση με τους παραγωγούς της Ιμαθίας είχε και αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ, που επισκέφθηκε την περιοχή την ώρα που αυξάνονται τα φορτηγά και τα κοντέινερς που προορίζονταν για τη Ρωσία και επιστρέφουν στη χώρα μας. Και ενώ η ανησυχία εντείνεται, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, έστειλε επιστολή στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, με την οποία ζητά την παρέμβασή του στον Πατριάρχη Μόσχας, προκειμένου να μεσολαβήσει στον πρόεδρο Πούτιν για εξαίρεση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Τα αλλεπάλληλα κρούσματα βίας, κυρίες και κύριοι, κατά των ανυπεράσπιστων ζώων το τελευταίο διάστημα, αλλά και όλο ένα αυξανόμενη τάση να τα εγκαταλείπουν στο δρόμο, στάθηκε η αφορμή για να αναζητήσουμε και να σας παρουσιάσουμε σήμερα ανθρώπους που κόντρα στους καιρούς δίνουν μαθήματα ανθρωπιάς. Σημείο συνάντησης στο καταφύγιο του Φιλοζωικού Σωματείου Νίκαιας Κερατσινίου. Κάθε χρόνο μόνο στην Ελλάδα εγκαταλείπουν πάνω από 80.000 ζώα. Μέσα σε μία στιγμή χάνουν το σπίτι τους, τη ζωή τους. Περιφέρονται στο δρόμο με τον τρόμο στα μάτια. Μέχρι να βρεθεί κάποιος να τους απλώσει το χέρι. Κάποιους από αυτούς τους πρωταγωνιστές συναντήσαμε στο Φιλοζωικό Κέντρο Νίκαιας Κερατσινίου. Εκεί βρήκαν καταφύγιο δίπλα σε ανθρώπους που κάνουν το κατά τα άλλα αυτονόητο. Να φέρονται δηλαδή στους τετράποδους φίλους μας με αγάπη και σεβασμό. Αμέσως διαπιστώσαμε ότι όταν περνάς από δίπλα τους, είναι έτοιμα να σε ακολουθήσουν για ένα και μόνο χάδι. Έχουν ένα δικαίωμα για μια δεύτερη ευκαιρία και δεν είναι β' διαλογής. Τα περισσότερα ακούγεται η λέξη μίαιμα συνήθως. Κάποιος άνθρωπος τα άφησε για να είναι έξω στο δρόμο. Οπότε κάποιοι πρέπει να βοηθήσουν για να έχουν και αυτά μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή τους. Στα χέρια των ανθρώπων του καταφυγίου, τα σκυλιά έχουν βρει την αγάπη, τη στοργή και την καθημερινή φροντίδα που τόσο τους είχε λείψει. Πίσω από το καθένα όμως κρύβεται και μια απίστευτη όσο και ανατριχιαστική ιστορία πόνου. Η Ήριδα είχε σπίτι, ή μάλλον νόμιζε ότι είχε σπίτι, αφού μέσα σε μία νύχτα βρέθηκε να ζητιανεύει κόκαλα, γέμισε τσιμπούρια και αγκάθια και εντοπίστηκε να αιμορραγεί. Σήμερα η Πάκουη ζητά μια οικογένεια για να παίζει μαζί τους.
στο καταφύγιο συναντήσαμε και έναν γίγαντα, όπως τον ονομάζουν, όλο ευγνωμοσύνη, τον Βίκτορ. Ο Βίκτορ βρέθηκε χτυπημένος πριν από περίπου 1,5 χρόνο κάπου στον Ασπρόπυργο. Παρά το γεγονός ότι το χειρουργείο έγινε αμέσως, δεν κατάφερε να σώσει το μάτι του. Κατάφερε όμως να σώσει τη ζωή του. Και αυτό που ζητάει τώρα είναι μια καινούργια οικογένεια. Είναι καλός, ήρεμος και πάνω απ' όλα gentleman. Βίκτορ. Στο καταφύγιο γνωρίσαμε από κοντά και τους ανθρώπους που παλεύουν με τις δικές τους μόνο δυνάμεις να ευαισθητοποιήσουν και να στείλουν ένα μήνυμα πολιτισμού και ανθρωπιάς. Όταν έρχεται η στιγμή που ανοίγεις αυτή την πόρτα του σωματείου και βλέπεις ότι α, είναι καλά από την ψωρίαση, α, πάει καλά από το καλαζάρ, ωραία, υιοθετήθηκε το τάδε, εκεί αισθάνεσαι πραγματικά μεγάλη ικανοποίηση. Δηλαδή είναι δώρο Θεού. Το χειμώνα κουβέρτες, σπιτάκια. Θέλουμε τον ίδιο τον κόσμο στο καταφύγιο. Δηλαδή προτιμώ να έρθει κάποιος και να μην μας φέρει και τίποτα από όλα αυτά, από το να έρθει να βγάλει τα σκυλάκια βόλτα και να γίνει εθελοντής. Η αλήθεια είναι πως μπήκαμε στη ζωή τους για 120 λεπτά. Αρκετά όμως για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που κάνει χαρούμενο καθέναν από αυτούς τους πρωταγωνιστές. Τα χάδια. Η αγάπη, η οποία παίρνει, τίποτα άλλο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας σε λίγο για να δούμε την Ιρανή που έκανε την μεγάλη έκπληξη κερδίζοντας το βραβείο Fields γνωστό και ως το Νόμπελ των μαθηματικών. Συναγερμός έχει σημάνει διεθνώς, κυρίες και κύριοι, για την ανθρωπιστική τραγωδία στο Ιράκ μπροστά στην προέλαση των τζιχαντιστών, ενώ βομβιστικές επιθέσεις συγκλονίζουν και τη Βαγδάτη. Έκτακτη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών αναμένεται να συγκαλέσει η Κάθριν Άστον. Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες εξουθενωμένοι πρόσφυγες της θρησκευτικής μειονότητας των Γεζίντι κινούνται σε ορεινές περιοχές ανάμεσα στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία, αναζητώντας ένα ασφαλές καταφύγιο. Δεν έχει συμπληρώσει ούτε 5 χρόνια ζωής και βιώνει το δράμα της φυλής της θρησκευτικής μειονότητας των Γεζίντι. Οι γιατροί περιποιούνται τα γεμάτα πληγές ποδαράκια της. Πληγές που δεν θα κλείσουν εύκολα. Περπατούσε για ημέρες στα αφιλόξενα όρη Σιτζάρ μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της που αναζητούν καταφύγιο σε ελεγχόμενες από Κούρδους περιοχές στη Συρία. Μυστικοί, κατάκοποι, εξαθλειωμένοι. Καταραίουν. Τραγικά θύματα της ισχυροποίησης του Ισλαμικού κράτους του Βορείου Ιράκ. Τα μέλη της θρησκευτικής μειονότητας των Γεζίντι γνωρίζουν πρωτοφανείς διώξεις από τους Σουνίτες τζιχαντιστές που απαιτούν τον εξισλαμισμό τους. Γιατροί και εθελοντές προσπαθούν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Οι εγκαταστάσεις που διαθέτουμε είναι πρωτόγονες. Προσπαθούμε να τις βελτιώσουμε, να βρούμε κι άλλες σκηνές, να στεγάσουμε κι άλλους πρόσφυγες. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες Γεζίντι παραμένουν πολιορκούμενοι και η επιβίωσή τους εξαρτάται από τις ρήψεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Επιχείρηση διάσωσης των εγκλωβισμένων στο βόρειο Ιράκ προανήγγειλε ο Ντέιβιντ Κάμερον. Υπό τον κίνδυνο της γενοκτονίας των τοπικών πληθυσμών, η Γαλλία ανακοίνωσε την αποστολή οπλισμού στους Κούρδους Πεσμεργά, που αποτελούν το μοναδικό ανάχωμα στην επέλαση των μαχητών του Ισλαμικού κράτους. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν ακόμη 130 στρατιωτικούς συμβούλους στο βόρειο Ιράκ. Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας σε αμερικανικά στρατεύματα στην Καλιφόρνια. Συνέστησα στον πρόεδρο και εκείνος με εξουσιοδότησε να προχωρήσω στην αποστολή 130 επιπλέον μελών στο βόρειο Ιράκ, στο Αρμπίλ. Σήμερα ακόμη μία γωνιά της Βαγδάτης βάφτηκε με αίμα. Παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο εξεράγει στα ανατολικά της Ιρακινής πρωτεύουσας. Τουλάχιστον 10 άτομα σκοτώθηκαν και περισσότερα από 20 τραυματίστηκαν. Τι έγκλημα έχουμε κάνει. Κατέστρεψαν καταστήματα και κτίρια. Μπροστά στην εφιαλτική κατάσταση στο Ιράκ και τη μάχη που δίνουν για τη ζωή τους δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, η επικεφαλής διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να συγκαλέσει το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ενδεχομένως ακόμη και εντός της εβδομάδος.
Στη Γάζα τώρα, κυρίες και κύριοι, Γιώργο Φελίδη, 7 άτομα, ανάμεσά τους και ο Ιταλός δημοσιογράφος του πρακτορείου Associated Press, ο Σιμώνε Καμίλη, σκοτώθηκε σήμερα στην ΠΕΙΤ Λαχίγια της Γάζας. Τι ακριβώς συνέβη? Φαίνεται, Εύα, ότι ο πόλεμος στη Γάζα, ακόμα και στην Εκεχηρία, συνεχίζει να προκαλεί θύματα. Το συνεργείο πυροτεχνουργών των Παλαιστινίων προσπαθούσε να απενεργοποιήσει έναν Ισραηλινό πύραυλο, μία βόμβα που είχε πέσει και δεν είχε εκραγεί. Εκεί βρισκόταν και ο δημοσιογράφος ο Σιμώνε Καμίλη με τον Παλαιστίνιο μεταφραστή του. Η βόμβα, ο πύραυλος, εξεράγει και βρήκαν το θάνατο 7 άτομα, ενώ τραυματίστηκαν άλλα 5. Βλέπουμε πλάνα από την κηδεία του Παλαιστίνιου μεταφραστή, του Ιταλού δημοσιογράφου. Την ίδια ώρα η κατάσταση στην περιοχή έχει μια σχετική ηρεμία, καθώς περνάμε την τρίτη ημέρα της εκεχηρίας, αλλά βέβαια όλα τα μάτια είναι στραμμένα απόψε στα μεσάνυχτα, όταν και εκπνέει αυτή η τρίμερη εκεχηρία. Οι συνομιλίες στο Κάιρο της Αιγύπτου συνεχίζονται και προσπαθούν να βρουν μία άκρη ώστε να παραταθεί τουλάχιστον προσωρινά αυτή η εκεχηρία. Προκειμένου να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Τώρα, Γιώργο, αλλάζουμε θέμα. Μια 36χρονη καθηγήτρια μαθηματικών με καταγωγή από το Ιράν έγινε σήμερα η πρώτη γυναίκα στην οποία απονέμεται το βραβείο Fields, που θεωρείται ως Νόμπελ στα μαθηματικά. Ακριβώς, πρόκειται για την Μάριαμ Μιρζακχανή. Γεννήθηκε, μεγάλωσε, σπούδασε στην Τεχεράνη, στην πρωτεύουσα της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αλλά πήρε υποτροφία και ξεκίνησε το διδακτορικό της στο περίφημο πανεπιστήμιο, Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Εκεί τιμήθηκε για το έργο της στην κατανόηση της συμμετρίας των καμπύλων επιφανειών. Είναι η πρώτη γυναίκα, να σημειώσουμε, ανάμεσα στους 56 νικητές του βραβείου Fields από τότε που θεσπίστηκε αυτό το 1936. Σε δηλώσεις της που έκανε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, όπου υπηρετεί τώρα ως καθηγήτρια, είπε ότι είναι μια μεγάλη τιμή. Θα είμαι ευτυχής εάν αυτό ενθαρρύνει νέες γυναίκες να γίνουν επιστήμονες και μαθηματικοί. Είναι βέβαιοι ότι θα υπάρξουν περισσότερες γυναίκες που θα κατακτήσουν αυτό το περίφημο βραβείο τα επόμενα χρόνια. Η Μίριαμ, όταν ήταν μικρή, ονειρευόταν να γίνει συγγραφέας, αλλά ένιωθε και μεγάλο ενθουσιασμό για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Είναι διασκεδαστικό, λέει. Είναι σαν να λύνεις ένα πολύ δύσκολο παζλ ή να συνδέεις τις τελείες σε μια αστυνομική ιστορία. Εξαιρετική διάκριση, Γιώργο Φελίδη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, 60.000 σακούλες μοιράζει τα διόδια αύριο ο Sky, φροντίζοντας ώστε η μεγάλη έξοδος των Αθηναίων αλλά και των Θεσσαλονικαίων να είναι πιο καθαρή. Την προσπάθεια όλοι μαζί μπορούμε και στο περιβάλλον, υποστηρίζουν η Ολυμπία Οδός, η Νέα Οδός και η Εγνατία Οδός. Για την καθαρή έξοδο του 15 Αυγούστου θα φροντίσει και φέτος ο Sky. Αύριο 5η, 14 Αυγούστου, 60.000 σακούλες απορριμμάτων με το λογότυπο του Sky θα δοθούν σε εκδρομής μαζί με την απόδειξη των διοδίων στους σταθμούς της Ελευσίνας, των Αθηνών, αλλά και στους σταθμούς διοδίων της Ανάληψης και Πολύμηλου στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου κάθε οδηγός και συνεπιβάτης να πετούν τα απορρίμματά τους μέσα στη σακούλα και όχι στο δρόμο. Κουτάκια αναψυχτικών από τσίγαρα, χαρτιά, αλλά κυρίως πλαστικά μπουκάλια και ποτήρια είναι μόνο λίγα από τα απορρίμματα που συναντάμε πεταμένα στους δρόμους. Απορρίμματα τα οποία μπορούν να γίνουν το κατάλληλο υλικό για την πρόκληση πυρκαγιάς. Στην εκστρατεία του Sky όλοι μαζί μπορούμε και στο περιβάλλον. Ο Sky έχει στο πλευρό του την Ολυμπία Οδό, τη Νέα Οδό και την Εγνατία Οδό, που υποστηρίζουν την προσπάθεια «Καθαρίζουμε την Ελλάδα, ομορφαίνουμε την Ελλάδα». Οι σακούλες είναι ευγενική προσφορά του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας και είναι βιοδιασπόμενες, κατασκευασμένες από 100% ανακυκλώσιμο υλικό, ενώ η μεταφορά τους στα διόδια της Εγνατίας Οδού πραγματοποιήθηκε με τη συνεισφορά της ACS. Οι απόλυτα βιοδιασπόμενες σακούλες, λόγω ενός ειδικού συστατικού που περιέχουν, σε περίπτωση που βρεθούν εκτεθειμένες στο περιβάλλον, δεν θα χρειαστούν περισσότερα από 3 με 4 χρόνια, προκειμένου να μετατραπούν σε χώμα, νερό, διοξείδιο του άνθρακα και βιομάζα. Στο EcoNews σήμερα δείτε πώς τα αντικαταθλιπτικά που καταναλώνουν οι άνθρωποι επηρεάζουν τη συμπεριφορά των γαρίδων. Ζούμε σε ένα κλειστό σύστημα, οπότε οτιδήποτε κάνουν οι άνθρωποι επηρεάζει και τους υπόλοιπους οργανισμούς. Έτσι λοιπόν, με την αύξηση χρήσης ψυχοφαρμάκων ήταν ζήτημα χρόνου να εντοπίσουμε αυτές τις ουσίες και στους θαλάσσιους οργανισμούς.
Γιατί παίρνουν οι γαρίδες αντικαταθλιπτικές ουσίες και πώς η λήψη τους επηρεάζει τη συμπεριφορά τους, η απίθανη αυτή διαπίστωση έγινε από Βρετανούς επιστήμονες, οι οποίοι ανακάλυψαν ίχνη αντικαταθλιπτικών σε γαρίδες, τα οποία προέρχονται από αστικά λίμματα και με κάποιο τρόπο διέρευσαν από τους υπονόμους στο περιβάλλον τους. Τα ίχνη των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων περιέχονται στα ούρα ασθενών και όταν αυτά καταλήξουν στα θαλάσσια οικοσυστήματα συνιστούν πρόβλημα γιατί επηρεάζουν την τροφική αλυσίδα. Και όχι μόνο. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές με πειραματικό τρόπο στο εργαστήριο, η κατανάλωση αντικαταθλιπτικών κάνει τις γαρίδες πιο νοθρές και άρα πιο ευάλωτες για τους ηρευτές τους. Τα μειωμένα αντανακλαστικά τις καθιστούν εύκολο θύμα με άμεση επίπτωση τη μείωση του πληθυσμού τους. Τα αντικαταθλιπτικά ελέγχουν την έκρηση σερωτονίνης και έχουν μια μεγάλη γκάμα επιπτώσεων στους οργανισμούς. Αυτά τα σαλιγκάρια, για παράδειγμα, μόλις έρθουν σε επαφή με συγκεκριμένες συγκεντρώσεις σερωτονίνης, μπαίνουν αμέσως στο καβούκι τους. Όπως αποδείχθηκε, η έκθεση της γαρίδας σε συγκεντρώσεις σερωτονίνης και ντοπαμίνης αλλοιώνει τη συμπεριφορά της, την κάνει να αλλάζει χρώμα αντί να κρύβεται και εκτίθεται στο φως, όπου εκεί αποτελεί εύκολο θύμα. Μόνο το 2011, οι γιατροί στη Βρετανία υπέγραψαν συνταγές αντικαταθλιπτικών αξίας 46 εκατομμυρίων λιρών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέσω των ούρων των ασθενών τεράστιες ποσότητες σερωτονίνης έχουν καταλήξει στους θαλάσσιους οργανισμούς. Στα καλά νέα σήμερα, η εγκατάσταση δωρεάν Wi-Fi σε 16 σημεία της Θεσσαλονίκης. Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο παρέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε 16 περιοχές της πόλης στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών, ασύρματης δικτύωσης και δημιουργίας Wi-Fi hot spots. Ήδη η υπηρεσία δωρεάν Wi-Fi παρέχεται στην πλατεία Αριστοτέλους, στο Λευκό Πύργο, στην πλατεία Μινά Πατρικίου, στο Πάρκο Κρήτης, στο Πάρκο Παπαναστασίου, στην Τούμπα, στην πλατεία Ένου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο και σε άλλες 8 ακόμα περιοχές. Οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31 Αυγούστου και σε πρώτη φάση θα παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε περισσότερα από 20 κεντρικά σημεία στα διοικητικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην πρωταθλήτρια Πορτογαλίας Μπενφίκα θα συνεχίσει την καριέρα του ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας Ορέστης Καρνέζης, ενώ ο Παναγιώτης Κονέ μετακομίζει από την Μπολόνια στην Ουντινέζε, την ώρα που ο Ολυμπιακός παραχώρησε ως δανεικό στην Ατλέτικο Μαδρίτης τον νεαρό αμυντικό Κώστα Ρουγκάλα. Εν τω μεταξύ, η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της στο Πύλιο και το απόγευμα ανοίξε 5-0 την ΑΕ Διμηνίου σε φιλικό παιχνίδι. Ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα θα πρέπει να θεωρείται ο Ορέστης Καρνέζης. Ο διεθνής γκολκίπερ, ύστερα από μία σεζόν στη Γρανάδα, μετακομίζει στη Λισαβόνα, δανεικός από την Ουντινέζε, ομάδα που διατηρεί τα δικαιώματά του. Σε περίπτωση που ο Καρνέζης πείσει στην Μπενφίκα, τότε θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς που περιλαμβάνει η συμφωνία των δύο συλλόγων. Εν τω μεταξύ, ο συμπαίκτης του Καρνέζη στην εθνική Παναγιώτης Κονέ θα κάνει το δρομολόγιο Μπολόνια-Ουντινέζε. Ο Κονέ έφερε πρόταση που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ και αφήνει την υποβεβασμένη Μπολόνια ύστερα από 2 χρόνια παρουσία στο Ρενάτο Νταλάρα. Κατατέθηκε από την ΑΕΚ ο φάκελος του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα. Οι διοικούντες στην Ένωση γνωστοποίησαν ότι πήραν αριθμό πρωτοκόλλου και περιμένουν πλέον την έγκριση προκειμένου να προχωρήσουν με τα έργα κατασκευής. Σε φιλικό προετοιμασία, η ΑΕΚ επικράτησε με σκορ 5-0 της Αθλητικής Ένωσης Διμηνίου. Το γκολ του Βάρνα άνοιξε το σκορ, με τον δικέφαλο να βρίσκει ακόμη 2 φορές δίχτυα πριν τα 45. Μπρέσεβιτς και Μπαρμπόσα το 2 και 3-0 αντίστοιχα. Ο Τραϊανός Δέλας άλλαξε πρόσωπα και πράγματα στο δεύτερο μέρος, με την ΑΕΚ να φτάνει στο 5-0 χάρη στα όμορφα γκολ των Ντακόλ και Αραβίδη. Την απόκτηση δημιουργικού χαφ έχουν ρίξει το βάρος στο Παναθηναϊκό. Με το όνομα του Ισπανού Αλφάρο να είναι αυτό που συνοδεύει τα περισσότερα δημοσιεύματα, οι πράσινοι εξετάζουν την κατάλληλη λύση για το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας. Στην Ισπανία και την Ατλέτικο Μαδρίτης θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κώστας Ρουγκάλας. Ο 21 ετών στόπερ που ανδρώθηκε στον Ολυμπιακό θα αγωνιστεί για την δεύτερη ομάδα των Ορχιμπλάνκος που συμμετέχει στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας. Ο Ρουγκάλας θα παραχωρηθεί δανεικός, με την συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς που θα αγγίζει τις 600.000 ευρώ.
Σε φιλικούς αγώνες που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, Ολυμπιακός Μπιλμπάο 0-0 στο Καραϊσκάκη και Παναθηναϊκός Παναχαϊκή επίσης 0-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου, ενώ νωρίτερα ο Ατρόμητος νίκησε με 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης. Στο διεθνή χώρο τώρα, με 2 γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε 2-0 την κάτοχο του Europa League Σεβίλη και κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup στο Cardiff της Ουαλίας. Στη Γερμανία πριν από λίγο η Dortmund νίκησε με το ίδιο σκορ 2-0 την Bayern Μονάχου και πήρε όπως και πέρυσι τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς πανηγύρισε η Real Madrid που επικράτησε με 2-0 τη Σεβίλη και κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup. Τα 458,5 εκατομμύρια ευρώ που αξίζει η ενδεκάδα της Real και παρατάχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο δεν επέτρεπαν αντιρρήσεις για τον τελικό νικητή, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να ανοίγουν το σκορ στο 30 λεπτό έπειτα από άριστη σέντρα του Μπέιλ και εξαιρετικό τελείωμα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Το 1-0 ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Με την έναρξη του δεύτερου, Κρος, Μπεντζεμά και Ρονάλντο συνεργάζονται άψογα και ο Πορτογάλος σημειώνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ, τελειώνοντας την υπόθεση νίκη. Ο Ρονάλντο έφτασε τα 70 γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και υπολείπεται μόλις 7 τέρματα από τον Ραούλ Γκοντζάλες, που είναι πρώτος στη σχετική λίστα. Ντεμπούτο με τη Ρεάλ και για τον Τζέιμς Ροντρίγκες, που έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει λίγο πριν βγει ως αλλαγή. Για το γερμανικό Super Cup, η Dortmund υποδέχτηκε στην έδρα της την Bayern Μονάχου και κατέκτησε το τρόπαιο, επικρατώντας με 2-0. Η ομάδα του Γιούργεν Κλοπ απείλησε πρώτη στο 17, με τον Κίρχ να σουτάρει αλλά τον Νόιερ να απομακρύνει ψύχραιμα. 6 λεπτά αργότερα, ο Χένρικ Μιχταριάν πήρε την μπάλα από τη μεσαία γραμμή και έψαξε τον Ομπαμεγιάνγκ, με την μπάλα να κοντράρει και τελικώς να καταλήγει στα δίχτυα, έπειτα από ωραίο σουτ του Αρμένιου. Το 2-0 σημείωσε ο Μπαμεγιάνγκ στο 62, εκμεταλλευόμενος άψογη σέντρα του Πίστσεκ και φόρεσε μάσκα του Σπάιντερμαν για να πανηγυρίσει. Μια ματιά τώρα στις αγορές. Τρίτη συνεχή άνοδος για το γενικό δείκτη στο χρηματιστήριο Αθηνών που έκλεισε στις 1107 μονάδες. Συνεχίζοντας θετικό το κλίμα και στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Σε θετικό πρόσημο και η Wall Street. Το ευρώ τώρα ενισχύεται έναντι του δολαρίου και του γεν. Κέρδη έναντι του ιαπωνικού νομίσματος καταγράφει και το δολάριο. Σε πτώση είναι οι τιμές του πετρελαίου. Και τέλος, κυρίες και κύριοι, σε πτώση πτωτικά κινείται και ο χρυσός. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πολύ ζεστή θα είναι και η αυριανή ημέρα. Εν μέσω καύσωνα ο φετινός 15 Αύγουστος. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά εδώ μαζί αναλυτικά. Αύριο λοιπόν Πέμπτη, γενικά ηλιοφάνεια στη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, βλέπετε, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά του 40 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά μας στο Αιγαίο του 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αύριο προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 5 μποφόρ με εξασθένιση όμως. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια, η άνεμη νοτιοανατολική, 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο 15 Αύγουστος θα περάσει με ηλιοφάνεια και κορύφωση της ζέστης στην Ανατολική και την Νότια Ελλάδα. Βλέπετε, τοπικά στα υπηρετικά η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Λίγο καλύτερα θα είναι τα πράγματα στη δυτική χώρα, καθώς θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι που θα μετριάζουν λίγο την αίσθηση της ζέστης. Για να περάσουμε στο Σαββατοκύριακο, που προβλέπεται μια σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά και τα βόρεια, καθώς εκεί θα επικρατήσουν ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι που θα φτάνουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Κατά τα άλλα, υπάρχει κάποια πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στη βόρεια χώρα. Στην υπόλοιπη χώρα όμως, στα ανατολικά και νότια, ο καιρός θα παραμείνει ζεστός. Εκεί η δροσιά περιμένουμε τη Δευτέρα με παρουσία πολύ ισχυρών βοριάδων. Καλό σας βράδυ! Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο ως αυτήν την ώρα. Εσείς μπορείτε να ενημερώνεστε όλο το 24ωρο μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr αλλά και τη μεγάλη ενημερωτική παρέα στο Twitter και στο Facebook. Αμέσως μετά ακολουθεί CSI Las Vegas. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.